πράγματι η πλατφόρμα που η οποία άνοιξε στις 6 του μήνα, την περασμένη Πέμπτη δηλαδή, επί της ουσίας δεν έχει μέχρι σήμερα δεν έχει υποστεί κάποια τροποποίηση. Δηλαδή δέχεται ακόμα αιτήσεις για συγκεκριμένες περιοχές, το δύο κυρίως Δήμος, Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και Δήμο Αρχανών Θεωσίων. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε έχει να κάνει θέμα με το αρμόδιο Υπουργείο. Δεν φταίει κανένας φορέας εδώ κάτω. Οι περιοχές έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Από εκεί πέρα, το αρμόδιο Υπουργείο που χειρίζεται την ψηφιακή πολιτική και το οποίο συνεργάζεται με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, από την οποία και λαμβάνει τα διάφορα φορολογικά και οικονομικά στοιχεία των πληγέντων, δεν έχει ενσωματώσει για διάφορους λόγους που δεν γνωρίζουμε κι εμείς όλα τα δεδομένα για να υποβάλουν τις αιτήσεις οι πληγέντες συνάνθρωποι μας. Μόνο από δύο δήμους λέτε, Μηνώα Παιδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων, μπορούν αυτή την ώρα να γίνουν αιτήσεις. Και όχι στο σύνολό τους. Μπράβο, πείτε το, γιατί θα σας έλεγα ότι ήδη χθες έγινε ένα επεισόδιο, μισό λεπτό. Αυτό που ήθελα να γνωρίζουμε, ναι. Για ποιο λόγο και με ποιο ρυθμό αυτή τη στιγμή ενσωματώνει τους πληγέντες οικισμούς των περιοχών, διότι δεν είναι μόνο οι δύο δήμοι, είναι αρκετοί δήμοι που έχουν οικισμούς, περιοχές ή έχουν γυριχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σεισμόπληκτοι, οι οποίοι πιστεύω ότι σταδιακά θα ενσωματωθούν και αυτοί στο σύστημα αρρωγή προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις. Παρά τα αυτά, κυρία Τζουγεράκη, μισό λεπτό, κύριε Μπαριτάκη. Μισό λεπτό. Να κρατήσουμε αυτό και να το πούμε για άλλη μια φορά. Δώστε μου τη δυνατότητα να το επαναλάβω, σας παρακαλώ. Ναι, ναι. Γιατί και χθες υπήρξε ένα επεισόδιο με έναν αγανακτισμένο άνθρωπο που καταλαβαίνει ο καθένας την πίκρα του ή οτιδήποτε άλλο. Οφείλουμε να το πούμε αυτό, γιατί αλίμονο μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή που έχει γίνει να έχουμε και τέτοιου είδους επεισόδια, τα οποία δεν πρέπει να γίνονται και γίνονται και μάλιστα και σε λάθος. Και σε λάθος μέρος που αφορούν ανθρώπους που δεν έχουν, εν πάση περιπτώσει, ευθύνη με το συγκεκριμένο σύστημα και πρόγραμμα. Λοιπόν, σαφέστατα και είναι καταδικαστέο αυτό ως περιστατικό. Αλλά ένας αγανακτισμένος, για να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει, πήγε και τάσπασε χθες στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, στο κατάστημα στα Πεζά, γιατί δεν μπορούσε να μπει στην πλατφόρμα αρρωγή για να δηλώσει .gov.gr, για να δηλώσει και εκείνος τις ζημιές που έχει πάθει από το σεισμό. Κρατάω λοιπόν αυτό που λέτε. Δεν γνωρίζουμε ούτε εμείς γιατί δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα για όλες τις περιοχές, ακόμα και για τους δύο δήμους που αυτή την ώρα μπορούν κάποιοι πολίτες να μπουν μέσα να καταθέσουν τα στοιχεία τους. Είναι ευθύνη του Υπουργείου και είναι σωστό αυτό που λέτε, να το επαναλάβουμε για άλλη μια φορά. Δεν είναι μόνο ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είναι και άλλες περιοχές, δημοτικές ενότητες σε άλλους δήμους, Βιάνος, Χερσόνησος, Γόρτινα, Ηράκλειο. Σωστό, ολοπαίδιο. Έτσι, και βρίσκονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε αναμονή προκειμένου να καταθέσουν τα στοιχεία τους, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, έτσι ώστε να έχουν βοήθεια. Έχει μπερδευτεί ο κόσμος στο τι σημαίνει αρρωγή. Πάνω στη διάρκεια, να πούμε ότι μέχρι και αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα αρρωγή ουσιαστικά έχουν, ας το πούμε, ενσωματωθεί οι πρώτες κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι 978, 979 και 980, που εκδόθηκαν με ημερομηνία 6 Δεκάτου 2021, δηλαδή οι πρώτες που ξεκίνησαν να υποβάλουν αιτήσεις οι άνθρωποι των πληγέντων περιοχών. Δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί η τελευταία υπουργική απόφαση που έχει ενσωματώσει και άλλους δήμους. Άρα είναι θέμα κεντρικά από την πολιτεία πότε και πώς θα συνεχίσει τη λειτουργία του συστήματος. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούσαν χθες μαζί μας ρωτώντας το εξής. Είδαμε στους λογαριασμούς μας αυτές τις 20.000 ευρώ. Είναι τα 14.000 αρρωγή, συν τα 6.000. Θα μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει η αρρωγή, τι σημαίνει 6.000 επιπλέον σύνολο 20. Εμείς αυτά τα χρήματα μπορούμε να τα πάρουμε, να τα εκταμιεύσουμε? Πότε εκταμιεύονται? Είναι άμεσα εκταμιεύσιμα και να πάμε αντί εκεί που χάλασε το σπίτι μας
αλλά στην ίδια περιοχή ή στον ίδιο Δήμο, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια δεύτερη κατασκευή ή να τα ρίξουμε σε ένα ήδη υπάρχον κτίριο που θέλει λίγα πράγματα για να πάμε να διαμείνουμε, ή αφορά το κεντρικό κτίριο, κτίσμα το οποίο έχουμε δηλώσει ότι έχει καταστραφεί? Καταρχήν, κυρία Λουτσιάκη, να πούμε ότι τα χρήματα αυτά, τα 14.000, αφορούν αποκλειστικά και μόνο στεγαστική αρρωγή, δηλαδή είναι χρήματα που έχουν δοθεί για την αποκατάσταση των ζημιών ή την ανέγερση νέου κτηρίου. Τα 16.000 αφορούν 20 σχεδί. Έχουμε δηλαδή δύο ειδών ενισχύσεις και πρέπει να... Αρρωγή σημαίνει αυτό. Στα δίνω, σε βοηθάω, δεν τα θέλω πίσω, δεν στα φορολογώ. Αυτά είναι ξεκάθαρο, είναι και αφορολόγητα και ακατάσχετα, και το ένα και το άλλο. Με την καινούργια υπουργική απόφαση να πούμε ότι πλέον περιορίζεται η στεγαστική αρρωγή μόνο σε ένα χτίσμα το οποίο επιλέγει ο ιδιοκτήτης με δική του υπεύθυνη δήλωση. Αυτά αναφέρει το ΦΕΚ 4646. Σωστά. Που κυκλοφόρησε την Δευτέρα προχθές. Το λέγαμε χθες. Μάλιστα. Άρα εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και στο ίδιο το αρρωγή, που ακόμα και σήμερα εμφανίζει όλες τις κατοικίες που έχει ένας που έχει πληγή, προκειμένου χωρίς να ενημερώνει ότι κοιτάξτε, μόνο μία πρέπει να πάει για στεγαστική αρρωγή, συνδρομή δηλαδή οικονομική ενίσχυση από το κράτος, και οι υπόλοιπες θεωρούνται ως άτοκο δάνειο. Άρα ένα το ζητούμενο. 14.000 είναι στεγαστική αρρωγή. Τι σημαίνει εδώ, κυρία Αργυράκη, κυρία Δουλγεράκη? Σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα πρέπει αποκλειστικά να διατεθούν και να δοθούν σε δαπάνες που αφορούν την αποκατάσταση ή την ανέγερση νέου κτηρίου. Ρωτήσατε αν μπορεί κάποιος να πάει σε ένα άλλο οικόπεδο που έχει. Με πήρε ένας άνθρωπος από το Αρκαλοχώρι και είπε: εμένα το σπίτι μου καταστράφηκε. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να δώσω αποκαταστήσω είναι πολύ περισσότερα από κολλήνει τα 20. Το ΦΕΚ, μπορώ να τα πάρω, να το ολοκληρώσω, κύριε Μπαρετάκη. Να τα πάρω, να τα πάω λίγο παρακάτω σε μια άλλη περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος που έχω ένα μικρό μετοχάκι. Να το σουλουπώσω να πάω να μείνω μέσα. Βεβαίως, αυτό με ρώτησαν. Το αναφέρει ότι η ανακατασκευή των κτηρίων γίνεται στο οικόπεδο που υπήρχε στο πληγιάνι κτίριο ή σε άλλο οικόπεδο η ιδιοκτησία του δικαιούχου εντός της ίδιας δημοτικής ενότητας. Άρα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι, και ιδιαίτερα εκείνοι αυτοί που παίρνουν τα χρήματα αυτά, είναι ότι δίδονται με αποκλειστικό σκοπό για την ανακατασκευή ή την επισκευή ή την ανέγερση νέου κτηρίου για να μείνουν. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε λόγο. Μάλιστα, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν σχετικό φάκελο σε ένα εντός προθεσμία ενός έτους με τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει. Δηλαδή, τη σχετική άδεια οικοδομής, τη σχετική έκθεση του μηχανικού με τον προϋπολογισμό, τις δαπάνες που έχει κάνει, όλες τις δαπάνες που έχει κάνει για τον σκοπό αυτό, και βέβαια την έκθεση της τριμελούς επιτροπής, όχι το χαρτί που παίρνει τώρα, που λέει ότι είναι ακατάλληλο προσωρινά για διαμονή, αλλά αυτό που θα γίνει μετά από 2 μήνες του δευτεροβάθμιου ελέγχου που θα γίνει, που θα ξεκαθαρίσει το μέγεθος της ζημίας που έχει υποστεί ένα χτίσμα. Αν είναι μια σημαντική βλάβη ή αν είναι βαριά βλάβη. Διότι η κυρία Δουγεράκη, αυτό έχει να κάνει και με την προκαταβολή που χορηγείται, η οποία ξεκινάει από τις 4.000 ευρώ, πάει σε 8.000 ευρώ και μέχρι 14.000 ευρώ για πολύ βαριές βλάβες. Άρα, εμπροκειμένου, αυτός που πήρε τις 20.000 ευρώ έχει δηλώσει ότι το σπίτι του ή το κτίριό του έχει υποστεί βαριές βλάβες, που πιθανόν να κριθεί και κάτι δαφιστέο, γι' αυτό πήρε το ανώτατο ποσό και τη στεγαστική αρρωγή που είναι προκαταβολή, και την οικοσκευή που είναι εφάπαξ οικονομική ενίσχυση παύλα αποζημίωση. Άρα λοιπόν πολύ πολύ προσεκτικά από όλους μας. Και ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Μία ιδιοκτησία, ένα κτίριο μπορεί να πάρει συνδρομή, δηλαδή οικονομική ενίσχυση από το κράτος. Οι άλλες ενισχύσεις για τα άλλα κτίρια αποτελούν άτοκο δάνεια, και εδώ θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι όροι και πώς θα δοθούν τα δάνεια αυτά. Και βέβαια την οικοσκευή, η οποία είναι εφάπαξ αποζημίωση, εδώ δεν απαιτείται κάποιο ιδιαίτερο δικαιολογητικό πλην το πιστοποιητικό του δευτεροβάθμιου ελέγχου για να δούμε το μέγεθος της προκαταβολής που μπορεί να πάρει ένας
ιδιοκτήτης ενός κτηρίου που έχει υποστεί βλάβες. Καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε, διότι ούτε εκταμιεύσιμο είναι άμεσα ολόκληρο άλλα το ποσό. Αλλά δύο χαρακτηριστικά, κυρία θα μας τα πείτε. Δουργεράκη, είναι ότι το ύψος του κτηρίου, τα τετραγωνικά μέτρα, πρέπει να είναι μέχρι 150 τετραγωνικά μέτρα. Άρα έχουμε και ένα προσδιορισμό πλαφών ως προς τα τετραγωνικά μέτρα. Για το 20άρικο, για τις 20.000 εννοείται μέχρι 150. Εννοώ για τις 14.000. Για τις 14.000. Αφήνουμε τα 6, δεν έχουν να κάνουν. Έχουμε δύο ειδών. Απλά επειδή είναι 20 το είπαμε ζεμένο. Ναι. Και η κοχεύη. Η κοχεύη αφορά τον εξοπλισμό. Είναι εφάπαξ, συνδρομή και ενίσχυση. Η αρρωγή όμως, η στεγαστική, σημαίνει αποκατάσταση του κτηρίου. Να το ξεκαθαρίσουμε ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Επίσης να πούμε ότι από αυτά εξαιρούνται, έχουμε εξαιρέσεις δηλαδή, όπου χρηματοδοτούνται όλα τα κτίρια. Και ποια είναι αυτά? Είναι η ιερή ναή, όπου μπορεί να είναι και δύο και τρεις και τέσσερις σε κάθε νορία, που μπορούν να μπουν στην αρρωγή χωρίς να δοθεί δάνειο, όπως και επίσης τα δημόσια κτίρια, τα σχολεία και κοινοφελή ιδρύματα, τα οποία και εδώ εξαιρούνται από αυτό που λέγαμε, ότι μία ιδιοκτησία, αρρωγή και τα υπόλοιπα δάνεια. Αυτές οι κατηγορίες κτηρίων μπορούν να πάρουν στεγαστική αρρωγή για το σύνολο των κτηρίων που υπάρχουν. Ναοί, δημόσια κτίρια, όπως τα σχολεία, ναι, και κοινοφελή ιδρύματα. Μάλιστα. Εδώ δεν υπάρχει ο περιορισμός αρρωγή σε ένα κλπ. Μπορούν να πάρουν στο σύνολό τους και να τα κινητοποιήσει ο ίδιος ο φορέας. Τώρα αυτό αδικία είναι, έτσι? Εντάξει, αυτά έβγαλε το κράτος, η πολιτεία. Έτσι λέει και εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε. Ναι, σωστά. Εγώ λέω απλά κατά τη δική μου την κρίση. Κοιτάξτε, και για μένα, γιατί κοιτάξτε να δείτε, κυρία Δουλγεράκη, εδώ έχω μια περιοχή η οποία έχει πάθει μια τεράστια καταστροφή. Όταν λέμε η γενική ανοικοδόμηση, να επανέλθει η καθημερινότητα, να επανέλθει η ζωή, να επανέλθουν τα οικονομικά δομένα μιας περιοχής, θα πρέπει να μπορέσει να αποκατασταθεί στο σύνολό τους. Εδώ λοιπόν μιλάμε ουσιαστικά για μερική αποκατάσταση, διότι αντιλαμβάνεστε ότι πολλοί δεν θα θελήσουν με δάνεια να πάνε να χτίσουν τα σπίτια τους, τις επιχειρήσεις τους, τα κτίρια που είχαν, εν πάση περιπτώσει, προγενέστερα. Άρα δημιουργούνται κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει και η ίδια η πολιτεία να απαντήσει, γιατί τελικά, γιατί ενώ ξεκίνησε με άλλα δεδομένα η αρρωγή, γιατί μέχρι και σήμερα δεν έχει αλλάξει η κρατική πλατφόρμα, γιατί έχουμε τελικά αυτή την αλλαγή? Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει, το λέμε. Χρειάζεται προσοχή πλέον. Από εκεί πέρα σας είπα όμως ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από την πολιτεία και αυτή θα πρέπει κύριε Μπαριτάκη, ρωτάει ο κόσμος που σας ακούει το εξής. Είπατε ότι δεν είναι εκταμιεύσιμα αυτά τα 14 και ότι δίδονται σε προκαταβολές. Όχι, είπα ότι είναι άμεσα εκταμιεύσιμα. Μιλήσατε για προκαταβολές και μπερδεύτηκαν. Είναι άμεσα εκταμιεύσιμα για τις συγκεκριμένες δαπάνες της αποκατάστασης των κτηρίων. Μπορεί δηλαδή να είναι η αμοιβή του μηχανικού μέσα, να ξεκινήσουν δηλαδή διαδικασίες για την άδεια, για την μελέτη κατασκευής. Όλες αυτές είναι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν βέβαια να δοθούν για το σκοπό αυτό. Μάλιστα. Τι να πω τώρα. Γι' αυτό λέτε εσείς από την αρχή ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, να γίνονται σωστά βήματα, έτσι ώστε να μην βρεθεί κάποιος μπερδεμένος. Υπάρχουν, κυρία Δουλγεράκη, πρέπει να το πούμε, άνθρωποι οι οποίοι έκαναν τις αιτήσεις στις πρώτες μέρες, έχουν πάρει χρήματα για παραπάνω από ένα κτίριο. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει κάποια οδηγία. Τι θα γίνει με αυτές τις περιπτώσεις? Δηλαδή, δόθηκαν περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ τις προηγούμενες ημέρες με βάση τις αιτήσεις. Διότι οι αιτήσεις δεν χρειάζεται κάποιο δικαιολογητικό. Γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του κτιρίου, που δηλώνει από μόνο σου τις ζημιές και τα κτίρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, που ενδέχεται να ζητηθούν ή να επιστραφούν πίσω χρήματα που δεν έπρεπε να είχαν δοθεί. Αυτά δεν υπήρχαν όμως και οι σχετικές οδηγίες. Άνοιξε η πλατφόρμα με τα συγκεκριμένα ΦΕΚ που ανάφερα και προηγούμενα και τα οποία είναι ακόμα πάνω. Δεν έχουμε το ΦΕΚ, δηλαδή το τελευταίο, το καινούργιο, ακόμα δεν φαίνεται στην αρρωγή, και αυτά θα πρέπει να διευκρινιστούν. Γι' αυτό επισημαίνουμε και λέμε, κυρία Δουλγεράκη, προσοχή, ειδικά στη στεγαστική αρρωγή. Όχι στην οικοχεύη. Η οικοχεύη είναι εφάπαξ αποζημιώσεις. Η αρρωγή όμως θέλει διαδικασία. Και πάλι να πούμε ότι και εδώ το 80% του κόστους, του συνολικού κόστους επιχεύης ή ανακατασκευής ενός κτηρίου είναι στην αρρωγή. Δηλαδή, αν ο προϋπολογισμός μιας οικίας
είναι στα 100.000 ευρώ, το 80%, οι 80.000 δηλαδή θα πάνε αρρωγή και το 20%, οι 20.000 είναι άτοκο δάνειο. Αυτό ίσχυε βέβαια από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η συγκεκριμένη εφαρμογή. Αναφυσβήτητα οι άνθρωποι χρειάζονται την οποιαδήποτε βοήθεια, αλλά λέτε 7 εκατομμύρια... Και πρέπει να ενημερώσουμε και οφείλουμε να ενημερώσουμε με βάση βέβαια και εμείς την ενημέρωση που έχουμε από τα κεντρικά. Κύριε Μπαριτάκη, λέτε, να το ξεκαθαρίσουμε. Οι άνθρωποι, ναι, χρειάζονται βοήθεια οπωσδήποτε. Αλλά υπάρχει και ένας φόβος παραπάνω από εσάς αυτή την ώρα. Αυτά τα 7 εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν από μεμονωμένες δηλώσεις πριν ανοίξει η αρρωγή κλπ. Όχι, άνοιξε η αρρωγή. Δεν μπορούσα να ανοίξει. Είχε ανοίξει η αρρωγή, αλλά δεν είχαμε υπόψη τα δεδομένα τα σημερινά που λέμε. Μάλιστα. Ότι ενδεχόμενα λοιπόν, ενδεχόμενα. Λέω, μπορεί και να έχουν γίνει σωστά, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Να μην έχουν γίνει σωστά, ενδεχόμενα να επιστραφούν πίσω. Εκεί χρειάζεται να υπάρχει μια ιδιαίτερη προσοχή. Ένα τελευταίο ερώτημα να σας θέσω, κύριε Μπαριτάκη. Γιατί αυτή την ώρα ξέρετε πάρα πολύ καλά την αγορά, γνωρίζετε πώς κινείται η επιχειρηματικότητα. Έγινε και μία σύσκεψη χθες. Ο επιχειρηματικός κόσμος είναι σε απόγνωση. Οι επιχειρηματίες ζήτησαν να γκρεμιστούν τιμόρροπα κτίρια, να λειτουργήσει άμεσα η αγορά. Θα καταθέσουν ένα υπόμνημα τις επόμενες ημέρες προς τα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών, Οικονομικών. Ετούνται μεταξύ άλλων την απαλλαγή του ΦΠΑ. Αλήθεια, πόσο εύκολο είναι να ξαναστεθεί? Κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία η επόμενη μέρα που σαφώς δεν είναι εύκολη. Όταν όμως υπάρχει πρώτον σχεδιασμός, το είπε και ο Περιφερειάρχης της προχθές που ήρθε εδώ ο Υπουργός, το Κλιμάκιο και ο κ. Σιαντόπουλος, όταν έχουμε ένα άμεσα πολεοδομικό σχέδιο, όταν έχουμε απλοποίηση, και εδώ είναι το μεγάλο μυστικό, κυρία Δουλειάκη, των διαδικασιών, γιατί αν πάμε με τους ρυθμούς της γραφειοκρατίας του ελληνικού δημοσίου, τότε με συγχωρείτε ότι θα υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις, μεγάλες καθυστερήσεις. Άρα λοιπόν χρειάζεται ένα ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο θα γίνει άμεσα, παραβλέποντας τις συνήθεις διαδικασίες του δημοσίου, και στη συνέχεια με βάση το σχεδιασμό, το ρημοτομικό, το πολεοδομικό, μπορούμε να ξεκινήσουν, και εφόσον υπάρχει άμεση συνδρομή του κράτους σε πολλαπλά επίπεδα και οικονομική στήριξη. Αυτά δεν είναι να γίνουν εύκολο και να στηθούν χωρίς να υπάρχει οικονομική στήριξη. Και βεβαίως πρέπει να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις. Και βεβαίως η επιχειρηματικότητα για να ορθοποθήσει στην περιοχή χρειάζεται άμεσες ενισχύσεις. Αυτή τη στιγμή γνωρίζετε, κυρία Δουλειάκη, ότι ούτε οι εργαζόμενοι, πόσες μέρες είναι κλειστές επιχειρήσεις, δεν έχει ληφθεί μια μέρημνα να μπουν έστω σε μια αναστολή των συμβάσεών τους. Δεν υπάρχει τίποτα. Ότι οι επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί να μην έχουν πληγεί, αλλά είναι κλειστές, γιατί δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν είναι λύση το να πούμε ότι 6 μήνες μεταφέρουμε το ΦΠΑ. Και μετά τον Μάρτιο τι θα γίνει? Θα είναι όλα καλά για να μπορεί να αποδώσει ΦΠΑ? Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και ένα ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης. Μπορεί να γίνει και μέσα από το πρόγραμμα ανάκαμψης. Και μέσα από ένα πρόγραμμα ανάκαμψης όπως είναι το ταμείο, το σχετικό ταμείο ανάκαμψης. Μπορεί δηλαδή από εκεί να βρεθούν χρηματοδοτικά εργαλεία και να ενισχυθεί η περιοχή για να μπορέσει σε σύντομο, όσο γίνεται πιο σύντομο χρονικό διάστημα, να βρει τους ρυθμούς της. Άλλωστε, μια περιοχή κοντά σε ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο της χρήσης που είναι το αεροδρόμιο, αντιλαμβανόμαστε ότι έχει πολλά αναπτυξιακά στοιχεία μπροστά της. Θέλει όμως την αρρωγή και τη συνδρομή του κράτους και βέβαια όλων των λοιπόν φορέων που είναι στην περιοχή, όπως είναι η περιφέρεια, όπως είναι ο Δήμος, αλλά και οι φορείς των επιχειρήσεων. Γρήγορα βήματα. Με γρήγορα πάντα βήματα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις, κύριε Μπαριτάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα.